Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Από άκρη σ' άκρη, η χώρα γιορτάζει το Πάσχα του καλοκαιριού, την κοίμηση της Θεοτόκου. Με κατάνοιξη και λαμπρότητα στην Τίνο, η λιτανία της εικόνας και η επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες από τον τορπιλισμό της Έλλης τον 15 Αύγουστο του 1940. Μετρούν πληγές πυρόπληκτοι στην Ανατολική Αττική. Περιμένουν απάντηση στο ερώτημα για το πώς η φωτιά που ξεκίνησε από τον Βαρνάβα έσβησε στον αστικό ιστό στο Χαλάνδρι. Ανεβαίνει από σήμερα η ένταση των ανέμων, επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις στην Αττική. Αυξημένος ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας. Ανίποτος πόνος στην κηδεία της 8χρονης που έχασε τη ζωή της σε πισίνα κατασκήνωσης στη Χαλκιδική. Ανακλήθηκαν οι άδειες λειτουργίας σε δύο πισίνες της κατασκήνωσης. Άφαντος παραμένει ο υπεύθυνος, τον αναζητά η αστυνομία. Στη γενέτειρά του, την Ήμβρο, για να εορτάσει την κοίμηση της Θεοτόκου, βρίσκεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος εχθές χωροστάτησε κατά τον Μεγάλο Εσπερινό στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σχοινουδίου. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πατριάρχης. Είμαι πολύ ευτυχής που επανήλθα για μια ακόμη φορά στη γενέτειρά μου και μάλιστα αυτή τη χρονιάρα μέρα, κατά την οποία θα παρακαλέσω μαζί με τους συμπατριώτες μου και μαζί με τους φίλους της Ήμβρου την Παναγία μας να καλύπτει με το μαφόριό της όλο τον κόσμο, να ειρηνεύει όλο τον κόσμο και να δίνει όλα τα αγαθά και τα δωρήματα του Υιού της και Θεού μας, διότι σήμερα ο κόσμος περισσότερο από κάθε άλλη φορά χρειάζεται την ειρήνη του Άρχοντος της Ειρήνης, που είναι ο Χριστός. Και κάθε φορά που επανέρχομαι εδώ θυμούμαι τις παλές καλές ημέρες της Ήμβρου, όταν είχαμε πάρα πολλές χιλιάδες κόσμο. Αργότερα ήρθαν οι πέτρινες μέρες, τα πέτρινα χρόνια. Εκπατριστήκαμε, έμειναν ελάχιστοι εδώ. Τώρα δοξάζουμε τον Θεό, ευχαριστούμε την Παναγία που επανέρχονται σιγά σιγά καλύτερες ημέρες με την επαναλειτουργία των σχολείων μας. Τα μηνύματα της Προέδρου της Δημοκρατίας και των πολιτικών αρχηγών φέτος έχουν στο επίκεντρο την πυρκαγιά στην Αττική. Η Κατερίνα Σακελεροπούλου από την Λέσβο ευχαρίστησε όλους όσους έδωσαν τη μάχη με τις φλόγες και εξέφρασε την ελπίδα να αποκατασταθούν οι ζημιές το συντομότερο. Όλα τα στελέχη του κρατικού μηχανισμού και τους εθελοντές ευχαρίστησε και ο Πρωθυπουργός από τα Χανιά, διαβεβαιώνοντας τους πηγέντες ότι θα αποζημιωθούν γρήγορα και στέλνοντας το μήνυμα ότι ενωμένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες καλύτερα. Ο Στέφανος Κασελάκης πήγε στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεντέλη σε μία κίνηση με μεγάλο συμβολισμό, καθώς αυτή η μονή επλήγη από την μεγάλη φωτιά στην Αττική. Ο Νίκος Αντουλάκης βρέθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης και τόνισε ότι έχουμε χρέος να δημιουργήσουμε ένα κράτος που θα προστατεύει τη φύση και τον άνθρωπο. Να ακούσουμε τις δηλώσεις της Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού. Ευχαριστούμε τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και όσους έδωσαν για ακόμη μια φορά ηρωική μάχη με τη φωτιά και ελπίζουμε να αποκατασταθούν οι ζημιές το συντομότερο δυνατό. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας. Χρόνια πολλά. Με την ευκαιρία αυτής της μεγάλης γιορτής θέλω να ευχαριστήσω και πάλι όλα τα στελέχη του κρατικού μηχανισμού αλλά και όλους τους εθελοντές μας που έδωσαν τις τελευταίες μέρες πολύ δύσκολες μάχες με τις φλόγες στην Αττική και να διαβεβαιώσω τους ευτυχώς λίγους συμπολίτες μας οι οποίοι επλήγησαν από την πυρκαγιά ότι η πολιτεία θα φροντίσει να κινηθεί τάχιστα ώστε να τους αποζημιώσει. Θλιβερός ο απολογισμός της καταστροφικής πυρκαγιάς που σάρωσε την βορειοανατολική Αττική, στον οποίο απολογισμό περιλαμβάνονται αυτοκίνητα και επιχειρήσεις που τυλίχθηκαν στις φλόγες. Τα ερωτήματα για το εάν υπήρξε συντονισμός των δυνάμεων, αλλά και πώς κατάφερε η φωτιά από τον Βαρνάβα να σβήσει στο Χαλάνδρι, στοιχιώνουν τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας ανέφερε ότι το κράτος ήταν εκεί, απαντώντας και στα πυρά της αντιπολίτευσης. Το μαύρο τοπίο που άφησε πίσω της η πυρκαγιά στη βορειοανατολική Αττική από το Βαρνάβα μέχρι το Χαλάνδρι καταδεικνύει το μέγεθος της καταστροφής που έχει συντελεστεί.
Εικόνες από ψηλά που κατέγραψε τον ντρόουν του Μπέκα, γροθιά στο στομάχι. 100.000 στρέμματα ή αλλιώς το 2,5% της έκτασης της Αττικής παραδόθηκε στη μανία της φωτιάς. Καμένα σπίτια, επιχειρήσεις, αυτοκίνητα και η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Οι κάτοικοι ξεσπούν. Η σκέψη μου είναι να μην είχα γεννηθεί σε αυτόν τον τόπο και να μην είχα αυτή την κατάσταση που επικρατεί εδώ, στην τύχη κράτος. Αυτό είναι η σκέψη. Ζητούν απαντήσεις για την έλλειψη συντονισμού. Κανένας συντονισμός, κανένας μα κανένας και το λέω, και από την πολιτική προστασία και από την πυροσβεστική και από το Δήμο, ενώ γνωρίζαμε, ενώ πριν 2-3 μήνες ακούγαμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο επί 5 ώρες τον τρομερό σχεδιασμό που υπήρχε, ότι θα γλιτώναμε, θα κάναμε σε περίπτωση πυρκαγιάς. Τελικά δεν λειτουργήσε ούτε το 5% από αυτά. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας, αναφερόμενος στην καταστροφική πυρκαγιά και στην κριτική που δέχεται από το ΣΥΡΙΖΑ, έκανε λόγο για λαϊκισμό. Θα σας πω κάτι, η κριτική σε μένα δεν με απασχολεί. Δεν με ενδιαφέρει, μπορεί να γίνεται καλόπιστα ή κακόπιστα από τον οποιονδήποτε. Και είναι μέσα στα πλαίσια της πολιτικής αντιπαράθεσης. Μιλάμε για μαύρη προπαγάνδα απέναντι στο πυροσβεστικό σώμα. Και αυτό είναι μη αποδεκτό. Είναι λαϊκισμός, είναι προσβλητικό. Οι κάτοικοι της Βορειοανατολικής Αττικής δίνουν ωστόσο μια διαφορετική εικόνα. Ο κύριος Σάκης, του σπιτιού που καταστράφηκε στο πάτημα Χαλανδρίου, συγκλονίζει. Ήταν συνάδελφος της άτυχης 65χρονης που απανθρακώθηκε στη βιοτεχνία που εργαζόταν. Ό,τι φοράω είμαι. Δεν έχω τίποτα. Δεν έχω τίποτα στην κυριολεξία. Ό,τι φοράω είναι όλη μου η περιουσία. Η μεγάλη φωτιά άφησε πίσω της και μια τεράστια οικολογική καταστροφή. Ειδικά στη Βορειοανατολική Αττική, αρκετές από τις εκτάσεις αυτές που κάηκαν με την πρόσφατη πυρκαγιά ήταν καμένες σε σύντομο χρονικό διάστημα. 2009, 2012, 2018. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν τη δυνατότητα φυσικής αναγέννησης. Κάποια από τα οικοσυστήματα αυτά ή κάποια από τη βλάστηση αυτή θα τη χάσουμε για πάντα. Δεκάδες παραμένουν τα ερωτήματα. Το κυριότερο που παραμένει αναπάντητο είναι πώς η φωτιά από το Βαρνάβα κατάφερε να διασχίσει 23 χιλιόμετρα και να σβήσει μέσα στην πόλη. Οι πυροσβέστες οι οποίοι ταλαιπωρούντουσαν οι άνθρωποι, δηλαδή αλίμονο ας πούμε, δεν είχαν ούτε νερό. Τους πηγαίνανε φίλοι νερά να πιούνε και λέγανε δεν θέλουμε νερό να πιούμε, δεν έχουμε νερό. Τις πρώτες ώρες μετά την εκδήλωση του φαινομένου και ενώ η πυρκαγιά είχε ήδη λάβει διαστάσεις, η πυροσβεστική επιχείρησε να δημιουργήσει ζώνες ανάσχεσης του μετόπου στη λίμνη του Μαραθώνα και στο Βόθωνα. Γιατί οι απόπειρες αυτές δεν έφεραν αποτέλεσμα, με συνέπεια την επόμενη μέρα η φωτιά να μπει στο πεντελικό όρος. Ήταν ικανοποιητικός ο συντονισμός και η συνεργασία της πυροσβεστικής με τους φορείς των περιοχών όπου πέρασε η φωτιά? Υπήρχαν ζώνες αντιπυρικού σχεδιασμού? Γιατί 24 ώρες μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς παρέμειναν ανοιχτά τα μέτωπα σε Βαρνάβα, Γραμματικό, Λίμνη του Μαραθώνα, Διόνυσο, περιοχές δηλαδή από όπου η φωτιά είχε περάσει ώρες πριν? Μήπως η πυρκαγιά δεν δουλεύτηκε σωστά στο έδαφος, με αποτέλεσμα να υπάρξουν δεκάδες αναζωπυρώσεις? Τα ερωτήματα πληθαίνουν και ζητούν απαντήσεις. Ανυπολόγιστη είναι η οικολογική καταστροφή της πυρκαγιάς, που ξεκίνησε από το δάσος στο Βαρνάβα και έκανε στάχτη πάνω από 100.000 στρέμματα μέχρι να σβήσει στο Χαλάνδρι. Οι αποκαρδιωτικές εικόνες από τον ντρόουν αποτυπώνουν την έκταση του πράσινου που έγινε στάχτη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο μέσα στα τελευταία 8 χρόνια στην Αττική έχουν καεί πάνω από 700.000 στρέμματα πράσινου. Χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης στάχτη με την πυρηνή λέλαπα να φτάνει μέσα στον αστικό ιστό, δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της πρωτεύουσας. Οι εικόνες αποκαρδιωτικές. Οι πρώτες εκτιμήσεις αποτυπώνουν την τραγωδία, καθώς δείχνουν ότι κάηκαν 102.780 στρέμματα, τα οποία αντιστοιχούν στο 2,5% της έκτασης της Αττικής, όπως αποτυπώνεται και στο χάρτη. Την ίδια στιγμή, δεκάδες σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες και είτε καταστράφηκαν ολοσχερώς, είτε υπέστησαν σημαντικές υλικές ζημιές. Ο πύρινος εφιάλτης άρχισε το έργο του από την περιοχή του Βαρνάβα και όπως φαίνεται στις εικόνες, η καταστροφή που άφησε στο πέρασμά του είναι ολοκληρωτική, καθώς χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης παραδόθηκαν στις φλόγες από το μεσημέρι της Κυριακής. Η καταστροφική πυρκαγιά άφησε το αποτύπωμά της και στο Δήμο Μαραθώνα, όπου 51.786 στρέμματα έγιναν στάχτη. Αποτυπώνεται το αποτέλεσμα της καταστροφικής πυρκαγιάς, ένα μαύρο τοπίο. Η πύρινη λέλαπα μπήκε μέσα στον αστικό ιστό, φτάνοντας σε σπίτια και εξοχικές κατοικίες στην Πεντέλη, όπου εκτιμάται ότι κάηκαν 11.703 στρέμματα, με τον ντρόουν του Μέγκα να καταγράφει σοκαριστικές εικόνες. Αυτό που αντακρίζω είναι κρανίου τόπος. Είχαν ένα φυσικό περιβάλλον όλες αυτές τις δεκαετίες που δεν είχε πειραχτεί από τις φωτιές. Πρώτη φορά. Κατέβηκε φέτος. Η πυρκαγιά πέρασε ανάμεσα στα σπίτια, καίγοντας εκτάσεις και σπίτια και προκαλώντας σημαντικές ζημιές. Χάος. Μετά από τόσα χρόνια, μένω 30 χρόνια εγώ εδώ πέρα, παντρεμένη. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ που τα είδα έτσι καμένα. Είχαμε ζήσει μακριά όμως πάνω, ψηλά στο βουνό, όχι κάτω εδώ. Ελικόπτερα πετούσαν, αλλά όταν ήταν στο Βαρνάβα.
Εδώ είδαμε μετά, αφού κάηκε, ήρθαν και αποτελειώσανε κάτι καντιλάκια και κάτι άλλα. Περάσαν τις πυροσβεστικοί σε ένα σπίτι πιο κάτω και γότανε μέχρι αργά. Περνούσαν 2-3 τις πυροσβεστικοί, ούτε σταματούσαν. Οι καταστροφικές πυρκαγιές έχουν αφήσει έντονο το αποτύπωμά τους στην Αττική. Από το 2017 μέχρι και σήμερα, μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 700.000 τρέμματα, σύμφωνα με τις αναφορές από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Δασικές Πυρκαγιές. Συγκεκριμένα, το 2017 κάηκαν 30.000 στρέμματα, το 2018 68.800 στρέμματα, το 2021 253.700 στρέμματα, το 2022 32.600 στρέμματα, το 2023 215.600 στρέμματα και το 2024 μέχρι τώρα 96.000 στρέμματα. Οι επιστήμονες κροούν τον κόδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις. Τα δάση της Αττικής, αλλά και τα άλλα δάση, αλλά κυρίως με προτεραιότητα στα δάση της Αττικής, θα πρέπει να δούμε αναπεριοχή σε εκείνα τα τμήματα να έχουμε τις διαχειριστικές μελέτες, να δούμε τι πρέπει να κόψουμε, τι δεν πρέπει να κόψουμε, πόσο καυσιμήλι θα πρέπει να πάρουμε. Και συνέχεια με βάση τις διαχειριστικές μελέτες να κάνουμε τις επιχειρησιακές μελέτες. Όσο αφορά τις δασικές εκτάσεις, τα τελευταία χρόνια έχουν καεί 450.000 στρέμματα δάσους, δηλαδή το 37% της επιφάνειας των δασών της Αττικής. Και όλα αυτά σε μια χώρα που δεν έχει ολοκληρώσει το σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου, 80 χρόνια μετά την πρώτη εξαγγελία ως συνέπεια της μεγάλης φωτιάς του 1944, και στην οποία χρόνο με το χρόνο οι οικοπεδοφάγοι καραδοκούν και επεκτείνονται. Ήρωες κάθε καλοκαίρι, αλλά ξεχασμένοι και στο Ταμείο Ανεργίας κάθε χειμώνα. Οι εποχικοί πυροσβέστες πάλεψαν με την πύρινη λέλαπα και στην Μεγάλη Πυρκαγιά στην Βορειοανατολική Αττική. Και όπως καταγγέλουν, έδωσαν τη μάχη για να σώσουν ανθρώπους και περιουσίες αβοήθητοι, καθώς δεν υπήρξε μέρημνα για να έχουν νερό και φαγητό για πάνω από 24 ώρες. Ήρωες το καλοκαίρι, ξεχασμένοι το χειμώνα. 1η Νοεμβρίου οι εποχικοί πυροσβέστες βγαίνουν από τη ζωφερή κατάσταση των πυρκαγιών και μπαίνουν στο Ταμείο Ανεργίας. Ξεχασμένοι το χειμώνα, ξεχασμένοι στα αζέτητα. 1 Νοεμβρίου δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις. Δυστυχώς. Τα χειροκροτήματα και τα φιλικά χτυπήματα στην πλάτη και οι υποσχέσεις είναι πλέον παρελθόν. Κι όμως είναι αυτοί που με αυτοθυσία παλεύουν με τις φλόγες, αλλά έχουν το σθένος και την ευαισθησία να ζητούν συγγνώμη από τον κόσμο για ό,τι δεν κατάφεραν. Είναι οι ίδιοι που, όπως λένε, έμειναν χωρίς νερό και φαγητό για πάνω από 24 ώρες, την ώρα που έδιναν τιτάνια μάχη για να σώσουν ανθρώπους και περιουσίες. Περάσανε 36 ώρες και το μόνο που είχε δοθεί ήταν ένα μπουκαλάκι ζεστό νερό, το οποίο βέβαια δεν μπορούσε να καταναλώσει κανείς. Αφού ανέβηκε η ανάρτηση αυτή στη σελίδα, μετά από 1 ώρα ξεκίνησαν να μοιράζουν μερίδες φαγητού και κάποια νερά. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω από τους πολίτες, οι οποίοι κάλυψαν για ακόμη μια φορά το κενό του Υπουργείου μας και του Αρχηγείου μας. Το νούμερο των 700 πυροσβεστών που αναφέρει ο κ. Υπουργός ότι επιχείρησαν, στην ουσία είναι πλασματικό. Από τη Βόρεια Ελλάδα, αργά το ξημέρωμα ειδοποιήθηκαν αυτοκίνητα να κατέβουν στην Αθήνα. Βάλτε και 10 ώρες δρόμο να κατέβει ένα πυροσβεστικό. Οπότε όταν είχαν φτάσει, η φωτιά ήδη έχει γιαστικό ιστό. Τις πρώτες ώρες που είναι κρίσιμες, επιχειρούσαν γύρω στα 200 άτομα. Στις 11 Αυγούστου μοιράστηκαν 600 μερίδες φαγητού. Στις 12 Αυγούστου μοιράστηκαν 800 μερίδες το μεσημέρι και 900 το βράδυ. Στις 13 Αυγούστου μοιράστηκαν 850 μερίδες το μεσημέρι και 850 το βράδυ. Σήμερα μοιράστηκαν 950 μερίδες το μεσημέρι και θα μοιραστούν 950 το βράδυ. Επίσης, μοιράστηκαν και νερά, αλλά σε πολλές περιπτώσεις και ισοτονικά ροφήματα. Ζητούν το αυτονόητο. Μια συνάντηση με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια για να του εκφράσουν τα προβλήματά τους. Χαθήκανε σε ένα πολύ μεγάλο συμβάν. Χάθηκε η μπάλα της θερμοκρασίας. Φανταστείτε ότι είναι τεράστιες. Η κόπος είναι πάρα πολύ μεγάλη. Φανταστείτε τώρα ότι με όλο αυτό το πέρασμα να μην έχεις ένα μπουκάλι νερό. Εμείς ζητάμε πρώτα να μας δει ο κύριος Κικίλιας, γιατί έχει να μας δει ένα χρόνο. Έχει να μας δει από πέρσι τον Ιούνιο. Δεν ξέρει τα προβλήματά μας. Ζητάμε να βγει μια προκήρυξη και να μας μοριοδοτήσει την εξειδικευμένη εμπειρία μας χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς. Με την κλιματική αλλαγή να είναι πια μέρος της ζωής μας, ζητούν μεταξύ άλλων επιμήκυνση της αντιπυρικής περίοδου κατά 2 μήνες. Με τον στρατηγό και πρώην αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, Δημήτρη Καλαντζή, θα συνομιλήσουμε τώρα. Καλησπέρα σας, αρχηγέ. Καλησπέρα σας.
Όλους μας απασχολεί αυτό το ερώτημα. Γιατί η φωτιά εξαπλώθηκε από το δάσος του Βαρνάβα μέχρι τα Βρυλίσια που είναι αστική περιοχή. Νομίζω ότι η κλιματική αλλαγή και ότι έχει 5 μήνες να βρέξει, αυτό συνετέλεσε πάρα πολύ στην εξάπλωση της πυρκαγιάς, όπως και η ισχυρή άνεμη. Φωτιές τέτοιες δεν έχει μόνο η Ελλάδα. Έχουν η Νότια Ευρώπη, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία. Ακούμε και βλέπουμε καθημερινά ότι και εκεί οι φωτιές είναι πολύ μεγάλες, δεν αντιμετωπίζονται. Όμως, εγώ θα πω ότι οι αξιωματικοί, οι πυροσβέστες, οι εθελοντές, όλα τα παιδιά που έβλεπα από την τηλεόραση, γιατί δεν πήγα δεν είχα κανένα λόγο να πάω εκεί όπου ήταν οι πυρκαγιές, έδωσαν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Αυτό είναι αλήθεια και κατά γενική ομολογία και οι πυροσβέστες και οι εθελοντές πυροσβέστες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σβήσουν τη φωτιά. Το ερώτημα όμως, Αρχηγέ, είναι ότι είναι δεδομένο ότι έχουμε μπει σε μια εποχή κλιματικής κρίσης. Κατά πόσο η πολιτεία είναι έτοιμη να διαχειριστεί αυτή τη νέα συνθήκη, διότι και πέρυσι είχαμε μεγάλης έκτασης πυρκαγιές. Από τα εναέρια μέσα που διαθέτει η Ελλάδα, από ό,τι γνωρίζω, είναι αρκετά. Και εκείνη την ημέρα όταν λειτουργούσαν και βλέπατε περνούσαν μέσα στους καπνούς τα ελικόπτερα, ό,τι ήταν ένα αέριο, προκειμένου να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Και πόσο επικίνδυνο μάλιστα είναι αυτό για τους πιλότους που διαχειρίζονται τα αεροσκάφη να πετούν μέσα στους καπνούς. Ακούστε, άμα είσαι στον τόπο του συμβάντος και ζεις το συμβάν και τις δυσκολίες, τα βλέπεις διαφορετικά από ό,τι μπορείς να τα δεις αν είσαι στο γραφείο σου ή κάπου αλλού να παρακολουθείς. Εγώ υπηρέτησα τόσα χρόνια σε μάχημες μονάδες όλα τα χρόνια. Το συμβάν για την κάθε περίπτωση είναι εξειδικευμένο. Εδώ με τους αέριδες που είχε και την πορεία της φωτιάς και με τις εστίες συγχρόνως, ακούστηκαν εστίες μία εδώ, μία εκεί. Τώρα αυτό δεν ξέρω. Πού μπορεί να αποδοθεί αυτό ότι υπήρχαν διάσπαρτες εστίες? Πολλοί λένε ότι μπορεί και από τα καλώδια. Νομίζω πιάσαν και κανένα δυο πιτσιρικάδες εκεί που κάναν το κέφι τους εκεί να δημιουργήσουν ένα θέμα. Κατά καιρούς γίνονται λάθη, δεν λέω ότι, εγώ δεν ξέρω αν τις βάζουν επίτηδες, αλλά ο άλλος πήγε, ένας κύριος πήγε να καθαρίσει το χωράφι του και τα λοιπά. Τέτοιες μέρες πρέπει να καταλάβει όλος ο κόσμος ότι δεν κάνουμε τέτοιες ενέργειες. Είναι επικίνδυνο και πρέπει να προσέχουμε. Δυστυχώς όμως, από όπως φαίνεται, είτε επίτηδες είτε από αμέλεια, μπορεί να προκληθούν πολύ μεγάλες πυρκαγιές και παρόλο που το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος είναι ικανότατο, αυτή τη φορά είδαμε ότι δεν μπόρεσε να ανασχεθεί αυτή η πυρκαγιά και μένουν ερωτήματα, όπως ας πούμε ότι 24 ώρες μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς υπήρχαν ανοιχτά μέτωπα και στον Βαρνάβα και στο Γραμματικό και στη λίμνη του Μαραθώνα και στον Διόνυσο. Τι μπορεί να έφταιξε? Ναι, εγώ θα πω το πρώτο που πρέπει να προσέξουμε και να σκεφτούμε είναι ότι δεν είχαμε θύματα. Είναι σημαντικό. Ναι, είχαμε βεβαίως το θάνατο μιας γυναίκας. Η γυναίκα βρέθηκε μέσα στο εργοστάσιο. Δεν ξέρουμε αν είχε πάρει μέσα στο εργοστάσιο η φωτιά. Δεν τα ξέρω αυτά. Δεν έχω ασχοληθεί. Εν πάση περιπτώσει, οι ανακριτικές αρχές θα το βρουν αυτό. Όμως, όταν κάηκαν τόσα σπίτια σε διάφορες περιοχές,
και μπόρεσαν οι πυροσβέστες, η αστυνομία, ο στρατός, δεν ξέρω ποιοι άλλοι πήγαν εκεί και βοήθησαν. Δεν είχαμε, έβλεπα στην τηλεόραση που αστυνομικός έπαιρνε αγκαλιά έναν γέρο μεγάλον και τον πήγαινε από το σπίτι του σε ένα μέρος, τέλος πάντων, να μην κινδυνεύσει. Κάποια πράγματα ας τα δούμε και από την καλή πλευρά. Βεβαίως. Σίγουρα είπαμε ότι το προσωπικό είναι ικανότατο, αλλά παραμένουν τα ερωτήματα σχετικά με το σχεδιασμό της επιχείρησης. Σε αυτό το σημείο, Αρχηγέ, να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Πάντως, εγώ από την εμπειρία μου πρέπει να σας πω ότι παρακολουθούσα και έβλεπα τους πυροσβέστες, όπως είπα και πριν, και τους εθελοντές και τους ανθρώπους που διευθύναν εκεί ότι κάναν μεγάλη προσπάθεια. Από εκεί και μετά, όταν είδατε στην τηλεόραση, μέσα στους καπνούς και μέσα στις μεγάλες θερμοκρασία προσπαθούσαν να ρίξουν νερό, να την αποκόψουν. Μάλιστα. Ας δούμε και τα θετικά. Μάλιστα. Λάθη μπορεί να γίνονται. Εγώ δεν λέω όχι. Κάποιες παραλήψεις μπορεί οι συνθήκες εκεί να μην το επιτρέπουν και να γίνει κάποιο λάθος. Από εκεί και μετά όμως η προσπάθεια ήταν πάρα πολύ καλή και από ό,τι βλέπουμε αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Αμερική, χώρα, εν πάση περιπτώσει και τα λοιπά και άλλες χώρες έχουν καταστραφεί χιλιάδες θέματα. Μάλιστα. Στρατηγέ μου, να σας ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πόνος και θλίψη για την οικογένεια του 8χρονου κοριτσιού που πνίγηκε σε πισίνα κατασκήνωσης στην κρυοπηγή της Χαλκιδικής. Η αστυνομία αναζητά τον υπεύθυνο της κατασκήνωσης, ενώ με εντολή του εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι ο 34χρονος αρχηγός των ομαδαρχών και η 19χρονη ομαδάρχισσα της 8χρονης, που είναι αντιμέτωπη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Κανείς δεν μπορεί, δεν θέλει να το πιστέψει. Ήταν μόλις 8 χρόνων. Έκανε τις διακοπές της σε μια κατασκήνωση στη Χαλκιδική. Χαιρόταν τον ήλιο, τη θάλασσα, το παιχνίδι. Το νήμα της ζωής της όμως κόπηκε απροσδόκητα. Το πρωί συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στο μικρό Αγγελούδη. Πώς, πείτε μου εσείς πώς θα μπορούσατε να το διαχειριστείτε. Υπάρχει μεγαλύτερο κακό για έναν άνθρωπο. Τραγικό συμβάν. Ήταν στη μαθήτρια της κόρης μου. Πήγαιναν στο ίδιο σχολείο ακριβώς απέναντι, όπως βλέπετε. Μόλις το διάβασα το πρωί, έπαθα σοκ. Χθες το μεσημέρι, η ομαδάρχησα της κατασκήνωσης κατά την καταμέτρηση των παιδιών διαπίστωσε ότι έλειπε η 8χρονη. Αμέσως σήμανε συναγερμός. Το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα. Δεν ξέρω αν υπήρχε επίβλεψη. Δεν μας έχουν πει τίποτα από την κατασκήνωση. Φοβάμαι ότι το παιδί μπορεί να πνίγηκε καθώς κολυμπούσε με τα άλλα παιδιά. Και να μην το κατάλαβαν εκείνη την ώρα, αλλά πολύ αργότερα. Παρά τις προσπάθειες διασωστών και γιατρών, δεν κατάφεραν να επαναφέρουν το κορίτσι. Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε ότι ο 8χρονος πέθανε από πνιγμό. Δεν υπήρχε άνθρωπος, όχι. Τους ξέφυγε, λένε. Στείλαμε το παιδί μας να χάρει με τους φίλους του τις διακοπές του και μας το έφεραν πίσω νεκρό. Αρχικά συνελήφθη η 19χρονη ομαδάρχησα, αλλά και ο αρχηγός της κατασκήνωσης, που όμως αφέθηκαν ελεύθεροι. Σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ από τον εισαγγελέα διατάχτηκε πραγματογνωμοσύνη στην κατασκήνωση για εντοπισμό τυχόν παραλήψεων. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τη βαθιά μας οδύνη για την απώλεια της κατασκηνώτριάς μας και θα συνδράμουμε με κάθε τρόπο τις αρχές για τη διερεύνηση των συνθήκων του ατυχήματος. Ο εισαγγελέας θέλει να διαπιστώσει τις συνθήκες για την ασφάλεια και τη φύλαξη των παιδιών στην κατασκήνωση της Χαλκιδικής. Σε περίπτωση που εντοπιστούν παραλήψεις, εξετάζεται ακόμη και το σφράγισμά της, ενώ η αστυνομία αναζητεί και τον ιδιοκτήτη της κατασκήνωσης. Συναγερμό για τη δημόσια υγεία σε διεθνές επίπεδο κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λόγω της έξαρσης κρουσμάτων ευλογιάς στην Κεντρική Αφρική. Οι επιστήμονες του Διεθνούς Οργανισμού επισημαίνουν πως εντοπίστηκε ένα νέο στέλεχος της ασθένειας, πιο θανατηφόρο, που ήδη έχει εξαπλωθεί σε 16 αφρικανικές χώρες. Το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού σε διεθνές επίπεδο κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την έξαρση των κρουσμάτων ευλογιάς σε χώρες της Κεντρικής και της Δυτικής Αφρικής. It's clear that a coordinated international response is essential to stop these outbreaks and save lives. A public health emergency of international concern
is the highest level of alarm under international health law. Η Mpox, ή η ευλογιά των πυθίκων όπως ήταν η παλαιότερη ονομασία της, είναι μια υιογενής ασθένεια που μεταδίδεται από τα ζώα στους ανθρώπους. Μεταδίδεται επίσης από άνθρωπο σε άνθρωπο με τη στενή σωματική επαφή. Είχε αναφερθεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για περισσότερο από μία δεκαετία και φέτος τα κρούσματα έχουν αύξηση 160%, έχουν ξεπεράσει τις 14.000 ενώ οι θάνατοι είναι 524. Όπως λένε οι επιστήμονες, οι βασικοί λόγοι του συναγερμού είναι η διασπορά των κρουσμάτων και εκτός της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, αλλά και το νέο στέλεχος που εντοπίστηκε. This is actually the second time in three years that WHO has declared a public health emergency over Mpox. And what we're seeing now is, yes, the cases are largely in Africa, specifically in the DRC, the Democratic Republic of Congo. But the reason they're calling this out now, Tom, is that it's actually leaking out into neighboring countries. And Tom, this is a different strain than the Mpox outbreak we saw a few years ago. Το νέο στέλεχος που ονομάζεται Clade IB είναι ένα στέλεχος που είναι πιο θανατηφόρο και μεταδίδεται ευκολότερα από τα προηγούμενα. Όσοι ασθενούν από το νέο στέλεχος εμφανίζουν εξανθήματα σε όλο το σώμα, ενώ και το ποσοστό της νησιμότητας είναι κατά πολύ μεγαλύτερο. Ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν πως δεν υπάρχει ανησυχία αφού δεν έχει εντοπιστεί κανένα κρούσμα μέχρι τώρα, ενώ το ίδιο ισχύει και για την Ευρώπη. Ώρα 0 για τη Μέση Ανατολή, καθώς χωρίς τη συμμετοχή της Χαμάς ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις στην Ντόχα με την ελπίδα επίτευξης μιας κατάπαυσης του πυρός στην Γάζα. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο Δημήτρη Τζανιδάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Τζανιδάκη. Καλησπέρα σας, κυρία Κουλαρμάνη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και εμείς ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Πριν ξεκινήσουμε την συζήτησή μας για την Μέση Ανατολή, θα θέλαμε αρχικά ένα σχόλιο σας για το γεγονός ότι η Τουρκία δεν δίνει άδεια για λειτουργία ανήμερα του 15 Αυγούστου. Ένα πρώτο σχόλιο σας γι' αυτό. Ξέρετε, κυρία Κουλαρμάνη, το γεγονός αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όλο το κλίμα που είχε καλλιεργηθεί το προηγούμενο διάστημα από την διακήρυξη των Αθηνών στις 7 Δεκεμβρίου και με τις όλες τις συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, με τη θετική ατζέντα, με ένα κλίμα δηλαδή το οποίο ήταν σε μια κατεύθυνση διαλόγου και συνεννόησης. Όταν λοιπόν ανήμερα το 15 Αύγουστου η Τουρκία και το Υπουργείο Πολιτισμού της Τουρκίας προβαίνει σε μια τέτοια ενέργεια, αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί διάφορα ζητήματα. Και μάλιστα έχει και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό η Παναγία Σουμελά στον Μπόντο. Να πάμε λοιπόν τώρα και στην Μέση Ανατολή. Οι συνομιλίες λοιπόν στην Τόχα έχουν... Σας ακούω δυστυχώς. Θα αποκαταστήσουν, θεωρώ, η τεχνική μας τον ήχο. Ελπίζω τώρα να με ακούτε. Δεν μας ακούτε προφανώς. Ωραία. Θα επιχειρήσουμε να ξανασυνδεθούμε με τον κύριο Τζανιδάκη όταν αποκατασταθεί το τεχνικό πρόβλημα. Θα συνδεθούμε τώρα και πάλι με τον κύριο Τζανιδάκη για να συζητήσουμε για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Κύριε Τζανιδάκη, είχαμε αφήσει την συνομιλία μας στο σημείο που σας ρωτούσα για το αν οι συνομιλίες που γίνονται στην Ντόχα θα έχουν κάποια θετική κατάληξη και αν μπορεί να αλλάξει το τοπίο. Κοιτάξτε, κύριε Κουλαρμάνη, νομίζω είναι ένα κομβικό σημείο. Είχαμε την επίθεση του Ισραήλ και την κίνηση με τη δολοφονία Χανίγια στο Ιράν και νομίζω ότι τώρα είναι μια κρίσιμη καμπή στις διαπραγματεύσεις υπό την εξής έννοια. Το ίδιο το Ιράν έχει δηλώσει από επίσημα χείλη ότι η έκβαση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ για την ανακοχή πρώτα και μετέπειτα και την απελευθέρωση ομήρων είναι σημαντική και έχει και εξαιρετικής και ύψιστης σημασίας και αποτέλεσμα για το πώς θα κινηθούν τα πράγματα για την ανταπάντηση του Ιράν. Νομίζω ότι στην Ντόχα αυτή τη στιγμή και στο Κατάρ που βρίσκονται εκπρόσωποι και από την Αίγυπτο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και από το Κατάρ υπάρχουν κάποιες συζητήσεις οι οποίες είναι σε υψηλότατο επίπεδο και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό στη δεδομένη χρονική στιγμή να εκμεταλλευτούν τον χρονισμό ώστε να προχωρήσουν οι συζητήσεις και να έχουμε μια ανακοχή. Η Χαμάς
δεν συμμετέχει από επίσημης πλευράς σε αυτές τις συνομιλίες. Από εκεί και πέρα όμως έχει δηλώσει ότι αν πάνε οι κουβέντες και οι συζητήσεις στα όπως είχαν προηγηθεί πράγματα τον Ιούλιο για πλήρη ανακοχή και αποχώρηση στρατευμάτων από τη Γάζα, εκεί θα συντείνουν οι συνομιλίες προς μια επίλυση, προς μια πρόσκαιρη ανακοχή ή και εκεχηρία. Γιατί να θυμίσω, κύριε Κουλαρμάν, ότι άλλο εκεχηρία, η οποία έχει ένα τοπικό χαρακτήρα και πιο πρόσκαιρο, και άλλο μια ανακοχή. Αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι πολυπαραγωγικό το ζήτημα αυτή τη στιγμή, γιατί έχει να κάνει και με το Ιράν, αλλά και με τους εκπροσώπους του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίοι πιέζουν, όπως οι Χούθοι στην Ιεμένη ή η Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο. Οπότε εκτιμώ και πιστεύω ότι το κρίσιμο αυτό σημείο στο οποίο είναι οι συνομιλίες είναι κομβικό. Γιατί ναι, όμως αυτές οι συνομιλίες γίνονται, όπως είπατε και εσείς, χωρίς την παρουσία της Χαμάς, η οποία έχει και αυτή τον συμβολισμό της, και την ώρα που περιμένουμε και την απάντηση του Ιράν για τον θάνατο του Χανίγια. Ξέρετε, κύριε Κουλαρμάν, είναι ενδεικτικό ότι έχουν περάσει αρκετές ημέρες από τη δολοφονία Χανίγια στο Ιράν και δεν έχει υπάρξει απάντηση. Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει? Ότι το Ιράν δεν ήθελε να δώσει μια ενθερμό απάντηση, πυροδοτώντας ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Είναι σημαντικό και αξίζει να το υπογραμμίσουμε ότι οι ΗΠΑ επιδεικνύουν μια υπεύθυνη στάση. Δηλαδή, έχουν στείλει στην ευρύτερη περιοχή αεροπλανοφόρα. Έχουν ανακοινώσει την ύπαρξη υποβρυχίων, που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το να η παρουσία υποβρυχίου δεν ανακοινώνεται. Το υποβρύχιο σαν όπλο ουσιαστικά έχει τη λογική του ευνηδιασμού. Όταν έχεις υποβρύχιο και διεξάγεις υποβρύχιο πόλεμο, ουσιαστικά θέλεις να ευνηδιάσεις τον αντίπαλο. Η ανακοίνωση παρουσίας υποβρυχίων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής έχει ακριβώς αυτόν τον στόχο. Τον κατευνασμό, την ηρεμία στην περιοχή και ουσιαστικά μία δήλωση προς το Ιράν και προς άλλους καλοθελητές που δημιουργούν ένταση στην περιοχή, ότι μην προχωρήσετε σε βεβαιασμένες ενέργειες οι οποίες θα πυροδοτήσουν την ένταση, γιατί βρισκόμαστε εμείς με πολύ έντονη και εντατική παρουσία στην περιοχή. Νομίζω λοιπόν ότι το Ιράν θα ανταπαντήσει στοχευμένα και το μέγεθος και η κλίμακα, κύριε Κουλαρμάν, της απάντησης από πλευράς Ιράν θα συνδέεται εν πολλής από το πώς θα εξελιχθούν οι συνομιλίες για ανακοχή στη Γάζα. Τώρα, ο παράγοντας εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, πώς μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή? Νομίζω είναι πολύ κομβικός. Νομίζω ότι πάρα πολλοί δρόντες τη στιγμή αυτή περιμένουν πώς θα εξελιχθούν οι αμερικανικές εκλογές. Να θυμίσουμε ότι μεσολαβούν σχεδόν 3,5 μήνες μέχρι την εξαγωγή τους. Είναι δηλαδή πολύ μακρύς πολιτικός χρόνος και κάποιες πλευρές επιδιώκουν μία αλλαγή ηγεσίας και ενίκου στο Λευκό Οίκο, ενώ άλλες επιδιώκουν και επιζητούν την υπάρχουσα λειτουργία με μια ηγεσία δημοκρατική. Είναι ενδεικτικό και αξίζει να αναφερθούμε σε μια δήλωση του υποψήφιου πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε δηλώσει ότι αν εγώ βρεθώ στην ηγεσία των ΗΠΑ, θα επιδιώξω να κάνω αυτό που λέμε να τελειώσω τη δουλειά. Get the job done, έχει πει ο ίδιος verbatim. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι θα είναι μια ηγεσία η οποία στηρίζει αναφανδόν και επιτακτικά το Ισραήλ, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την ανθρωπιστική κρίση, τα αθώα θύματα πολέμου, γυναίκες και παιδιά, τα οποία είναι κατά εκατοντάδες στη Γάζα όλο αυτό το διάστημα. Οπότε νομίζω ότι μια αλλαγή πολιτικής και προτεραιοτήτων από τον Λευκό Οίκο μετά τις εκλογές, δηλαδή μια νίκη Τραμπ εν ολίγης, θεωρώ ότι θα επιδιώξει να ανεβάσει την ένταση και να τελειώσει τη δουλειά στη Γάζα, δηλαδή να εξολοθρεύσει πλήρως τη Χαμάς, χωρίς να λαμβάνει υπόψη να υπάρχουν κάποια φρένα ανθρωπισμού. Να πούμε δηλαδή. Μάλιστα. Να πάμε όμως τώρα και στο μέτωπο στην Ουκρανία, όπου οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση στο Κούρσκ. Αλλάζει αυτό τη δυναμική του πολέμου? Φυσικά. Είναι κάτι το οποίο αλλάζει γενικώς τις κινήσεις στην σκακέρα μεταξύ των δύο πλευρών. Και η ουσία, και αξίζει να αναφερθούμε σε αυτό, είναι ότι η Ουκρανία δεν επιδιώκει την κατάκτηση εδαφών. Η Ουκρανία τι θέλει να πετύχει? Θέλει ουσιαστικά μέρος των στρατευμάτων της Ρωσίας να κατευθυνθούν προς την περιοχή εκείνη, να φύγουν δηλαδή από τα ουκρανικά εδάφη,
να αποπροσανατολίσουν την στρατηγική και τον σχεδιασμό της Ρωσίας, αλλά κυρία Κουλαρμάνου, και κάτι πολύ σημαντικό το οποίο έχει αξία, να αλλάξουν το βάρος των συσχετισμών έτσι ώστε να πάμε σε διαπραγματεύσεις. Είναι δηλαδή μια κίνηση διαπραγματευτική, έτσι ώστε όταν επιδιώξουν δύο πλευρές μια ανακοχή και μια επίλυση των διαφορών, να έχει και η Ουκρανία στην φαρέτρα της ένα ακόμα όπλο. Προς τους υπολείπους και προς τους διεθνείς δρόντες της περιοχής, μπορούμε να πούμε ότι είναι και μια ήττα Πούτιν, υπό την εξής έννοια. Αυτή τη στιγμή, κύριε Κουλαρμάνη, κλονίζεται αυτή η εικόνα της παντοδυναμίας της Ρωσίας και του ίδιου του Πρόεδρου Πούτιν, ο οποίος κάνει την εξής κίνηση, δηλαδή επικοινωνιακά. Προσπαθεί να υποβαθμίσει τα γεγονότα στο Κούρσκ, να στρέψει τα φώτα από την περιοχή, κάτι το οποίο το έχει κάνει και σε άλλες περιπτώσεις. Να θυμίσουμε την περίπτωση με τη δολοφονία Πριγκόζιν και το πραξικόπημα που επιδίωξε να κάνει, ή με τη δολοφονία Ναβάλνη. Ο Ρώσος Πρόεδρος, όταν υποβαθμίζει ένα γεγονός το οποίο είναι μεγάλης σημασίας, δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό νομίζω ότι συμβαίνει και στην παρούσα συγκυρία. Η Ουκρανία κινείται τακτικά, δεν θέλει ούτε να καταλάβει εδάφη, αλλά θέλει να δημιουργήσει μια διαπραγματευτική ισχύ. Τώρα, ο κύριος Πούτιν, πώς πιστεύετε ότι θα αντιδράσει? Θα μείνει μόνο στην υποβάθμιση αυτής της επίθεσης? Νομίζω, κύριε Κουλαρμάνη, ότι μένει να δούμε ο ίδιος. Έχει δείξει πάρα πολλές διαφορετικές προτεραιότητες στο τελευταίο διάστημα. Η ρωσική προπαγάνδα και τα μέσα της Ρωσίας αναφέρονται σε διαφορετικές τακτικές. Η προσωπική μου ουσιαστικά εκτίμηση τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι μια μεγαλύτερη κλίμακας ανταπάντηση και επίθεση προς την Ουκρανία, χρησιμοποιώντας μάλιστα και τα ιρανικά ντρόουν τα οποία έχουμε δει εν πολύ στο πεδίο το προηγούμενο διάστημα, και νομίζω ότι δεν θα δημιουργήσει τις συνθήκες του κατευνασμού ή μιας διαπραγματευτικής διαδικασίας. Νομίζω ότι η ένταση θα αυξηθεί. Απλώς αυτό που αλλάζει και έχει σημασία είναι η αναβάθμιση της Ουκρανίας. Και γι' αυτό και έχει τεράστια σημασία, κύριε Κουλαρμάνη, η χρηματοδότηση και από την Ευρώπη προς την Ουκρανία, αλλά και από τις ΗΠΑ. Βλέπουμε δηλαδή ότι ουσιαστικά το timing, ο χρονισμός αυτή τη στιγμή του πολέμου, αλλάζει. Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ή με ευκολία ότι έχει το πάνω χέρι η Ουκρανία σε καμία περίπτωση, αλλά αλλάζουν τα πράγματα. Αλλάζουν οι ισορροπίες ισχύως. Και μένει να δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα. Απλώς η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι πολύ διαφορετική. Έχει σημασία η ενίσχυση και η χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Μάλιστα. Κύριε Τζανιδάκη, να σας ευχαριστήσουμε για αυτή μας τη συνομιλία. Ευχαριστώ και εγώ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του One Channel ολοκληρώθηκε. Θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με το δελτίο στην νοηματική γλώσσα.